Σάσα Μπάστα δεν μασάει τα λόγια της και δεν διστάζει να αποκαλύψει τις πλαστικές επεμβάσεις που έχει κάνει, αλλά εκφράζει και τη στεναχώρια της για τα όσα γράφονται κατά καιρούς για εκείνη. Έχω δεχτεί πολύ bullying από δικούς σου συναδέλφους. Τι λέγανε, θέλω να μου πεις. Τα πάντα έχω ό,τι τι, ό,τι τι. Εντάξει, αυτό τώρα που γίνεται ξανά, που ναι, με επηρεάζει πολύ τις πρώτες ημέρες, αυτό το πράγμα τις πλαστικές. Δηλαδή, έχω πει ότι δεν έχω γεννηθεί έτσι. Εγώ δεν βλέπω υπερβολές πάνω σου. Θες να μας πεις που έχεις κάνει πλαστική, να το τελειώσουμε αυτό το πράγμα. Μα, είναι κουραστικό. Έχω κάνει το στήθος μου και δεν μου γίνει τίποτα άλλο. Και αυτό στο ένα που αναγκάστηκα και έκανα λόγω ηγμορίτιδας παρακέτηση και μαζί έκανα και αυτό το κοκαλάκι. Okay. Και το στήθος μου το πήγε ένα ατύχημα. Αυτό. Το οποίο έπρεπε να το κάνω. Είναι θέμα αισθητικής, υγείας και. Τι εννοείς ατύχημα, εγώ δεν το ξέρω πραγματικά. Είχα ένα ατύχημα, τέλος πάντων, με αυτοκίνητο που ήμουν συνοδηγός και υπήρχε ένα ατύχημα. Ναι, σε βαρέθηκα, ναι, σε βαρέθηκα. Για πάνε ξανά της, σφύρα μου κλεφτήκα. Στο τελευταίο της βίντεο κλιπ, πολλοί έσπευσαν να τη σχολιάσουν αρνητικά, λέγοντας πως είναι στα πρόθυρα νευρικής ανορεξίας. Άκουσες και αρνητικά σχόλια. Ναι, αυτά τα αρνητικά σχόλια. Άκουσες ότι τι, ας πούμε, ότι έχεις. Είμαι στα πρόθυρα νευρικής ανορεξίας και πάει λέγοντας. Γιατί σου το λένε αυτό, βρε Σάσα. Υπάρχουν κάποια πλάνα από το παρελθόν. Mm. Που σαφώς ένα σώμα, ένα πρόσωπο διαμορφώνεται. Δεν, δηλαδή, εφηβικό. Ναι, ένα εφηβικό σώμα. Το οποίο τότε δεν υπήρχε και χρόνος. Να πεις ότι θα πάω γυμναστήριο ή θα δέσεις το σώμα ή θα. Ποια θα έχω τα χαρακτηριστικά μιας γυναίκας. Τώρα, επειδή δεν μου αρέσουν και αυτά τα σχόλια, μπορεί όντως να έχουν δίκιο, μπορεί όντως και να είναι και συγκεκριμένο κλίμα με τα χρώματα που ήταν εξωτερικά. Εμένα μου αρέσει το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως, όντως έχουμε μπει με τον Στέφανο, τον διατροφολόγο μου, σε μια διαδικασία όντως αύξησης όγκου. Και είναι πάρω λίγο όγκο να φαίνομαι ξέρεις λίγο πιο τέτοιο. Οπότε να το πούμε, να το πεις εσύ. Ναι. Δεν είμαι στα πρόθυρα νευρικής ανορεξίας. Ούτε είμαι στα πρόθυρα νευρικής ανορεξίας, το ξέρω αυτό, τρώω και πάρα πολύ. Το ότι δεν μπορώ να βάλω κιλά, ήταν και πάντα έτσι το σκαρί μου. Δηλαδή και η μητέρα μου είναι έτσι, γενικά είμαστε έτσι.